Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, όχι για λόγω ημερομηνίας, αλλά λόγω της χθεσινής ημέρας πιο πολύ. Καθότι είχαμε ένα κατά φαινόμενα δύσκολο παιχνίδι και εδώ τα λέμε δεν ήταν και εύκολο και επίσης συνδυαστικά με την πιθανή νίκη που θέλαμε να έχουμε, όπως και ήρθε, και με το αποτέλεσμα του παιχνιδιού City-Chelsea, ευελπιστούσαμε να είμαστε σε καλή θέση. Το παιχνίδι με την Brentford ήταν ένα παιχνίδι που περιμέναμε να είναι δύσκολο, γιατί είναι μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη, καθότι δεν παίζει ταμπούρι. Σε παίζει στα ίσια, παίζει δυνατά, γρήγορα, σε πολλές περιπτώσεις. Και φυσικά είναι και επικίνδυνη ομάδα. Δύο φορές έχουμε παίξει μαζί της στο επίπεδο Premier League. Προσέξτε, όχι πρώτης κατηγορίας, επίπεδο Premier League. Και δεν είχαμε πάρει νίκη μέχρι στιγμής. Και φυσικά ήταν στόχος αποκλειστικά και μόνο η νίκη. Ξεκινήσαμε μια πολύ ορθολογιστική δεκάδα με τις απουσίες που περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Και ξεκίνησε το παιχνίδι μάλλον normal προς τον οθρά για μας. Με την Brentford να κάνει φάση στο στόχο στο πρώτο κιόλας λεπτό και εκεί δεν σας κρύβω ότι θορυβηθήκαμε. Αλλά από το τέταρτο 20 και μετά ισορροπήσαμε και πήραμε σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα. Ήμασταν πάρα πολύ κινητικοί, πάρα πολύ γρήγοροι, βοήθησε πάρα πολύ το κέντρο με την παρουσία του Έντο στη θέση του αμυντικού χαφ, ο οποίος Έντο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια καταπληκτική μεταγραφή που όλοι ας πούμε κατηγόρησαν, ειρωνεύτηκαν γιατί δεν έχουμε δώσει τα 200 εκατομμύρια που θέλαμε για έναν αμυντικό χαφ και άλλα 300 ξέρω εγώ για σεντερφόρ και άλλα 2-3 κατοστάρικα ας πούμε έτσι να βρίσκονται 5-6 αμυντικοί. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες να πάρεις παίχτη, όποιος κι αν είσαι. Είτε είσαι, ξέρω εγώ, η Brentford, είτε είσαι η Liverpool, είτε είσαι, ξέρω, οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί πρέπει τέτοια καλά να σκορπάς τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά και να μην παίρνεις ευκαιρίες, εφόσον μπορείς. Αυτή λοιπόν η ευκαιρία είναι ο Έντο. Ο οποίος τι κάνει, δεν ανακόπτει, δεν αναχαιτίζει μόνο τις αντίπαλες ομάδες. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι δίνει αμέσως την πάσα, 90% από τις πάσες του είναι με τη μία, και έτσι βοηθάει τη ροή του παιχνιδιού. Αυτόματα, με το να κυλάει γρήγορα η μπάλα, αφαιρεί το πλεονέκτημα, το περιθώριο αντίδραση του αντίπαλου και έτσι σου δίνει περισσότερο πλεονέκτημα στο να αναπτυχθείς. Προσέξτε λοιπόν το παιχνίδι του Ιάπωνα, πόσο απλό είναι, πόσο γρήγορο, πόσο ακαριαίο είναι. Με το που τρέχει την μπάλα έχει δει που είναι ο παίχτης ο συμπαίκτης και τη πάει αμέσως. Δεξιά-αριστερά, μπροστά, ανάμεσα από δύο παίχτες. Αυτό το κάνουν λίγοι. Όλα αυτά λοιπόν τα πλεονέκτηματα του Ιάπωνα βοήθησαν και ειδικά χτες στο να απελευθερωθεί ο Μακάλιστερ και να παίξει πιο προωθημένα. Να βοηθήσει στο αμυντικό κομμάτι ο Μακάλιστερ και γενικά μέχρι το 34 που έπαιξε πάρα πολύ ωραία η ομάδα, όχι ότι έπαιξε αργότερα μετά χάλια, μια χαρά ήταν και μετά, είχαμε το ατυχές συμβάν με τον Κέρτις Τζόουνς, όπου δυστυχώς τον είδανε μετά το παιχνίδι να αποχωρεί με πατερίτσες και προστατευτική μπότα. Αν, όπως λένε, το χτύπημα είναι χαμηλά στην κνήμη και έχει θέμα με τους συνδέσμους στον αστράγαλο, παιδιά, ίσως χρειαστεί και χειρουργείο. Το κακό σενάριο αυτό, με χειρουργείο και θεραπεία, πάει για Πάσχα. Την κάτσαμε. Γιατί ο Κέρτις είχε βρει καλή ροή, είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη σημασία το να έχει αμυντική συνείδηση και είναι απώλεια. Γενικά ο καλός Κέρτις είναι απώλεια. Τι να κάνουμε. Τον έχω κράξει άπειρες φορές και έχω εξηγήσει για ποιο λόγο τον έχω κράξει. Όχι γιατί είναι άχρηστος, ίσα ίσα, που είναι ικανότατος, αλλά δεν είχε αμυντική συνείδηση, δεν είχε συμπεριφορά, ας πούμε, ομαδική, δεν. Όλα αυτά τα δεν τα έβγαλε απ' έξω. Και ήταν ο Κέρτις των τελευταίων 2 μηνών. Είναι ο Κέρτις που ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει, που μπορεί να είναι μάλλον, και ήταν.
Τώρα, ο Κέρτης δυστυχώς είναι αμφίβολο και άγνωστο. Περιμένουμε εξετάσεις σήμερα, Κυριακή Δευτέρα, να δούμε τι θα βγει το πόρισμα. Το αντικατέστησε ο Χράφενμπεργκ, ο οποίος ήταν πολύ καλός, ομολογουμένως βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Ο Ολλανδός βοήθησε και εντάξει, αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία, το ξαναλέω, το τονίζω, δεν είναι ταμπούρι, προς τιμήν του Τόμας Φρανκ. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο η Μπρέντφορντ, στο βαθμό που μπορεί να παίξει με το μπάτζετ που έχει για να πάρει και τους κατάλληλους παίκτες. Αν και ο τερματοφύλακας της, ο Φλίκεν ή Φλέκεν, ήταν μια πολύ καλή αγορά, νομίζω 10-11 εκατομμύρια λίρες ή ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς γίνεται. Το γκολ μετά τον τραυματισμό του και την αποχώρηση του Κέρτης, το οποίο ήταν ένα σοκ, δεν επηρέασε την ομάδα, καθότι σε επίθεση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάποια φάση μες στην περιοχή μας, απέκρουσε ο Βέρτζελ, έδιωξε την μπάλα μακριά και προς το κέντρο. Εκεί την διεκδίκησε ο Τζότα, ο οποίος από τον προσωπικό του αντίπαλο είχε δει τον Νούνιες να βγαίνει στην κορυφή της επίθεσης μόνος του και με κεφαλιά του έκανε την ασίστ, ο οποίος ο Ρουανός, παιδιά, έκανε ένα γκολ ποίημα. Τσίμπησε την μπάλα, την έσκαψε με φάλτσα και πέρασε πάνω τον Φλέκεν, χλάτς 1-0 στο 35. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι εξελίχθηκε ωραία. Θα μπορούσαμε να είχαμε σημείωση γκολ. Κάνει και ευκαιρίες αυτή με τον Τόνεϊ, μια καλή ευκαιρία, η οποία εκεί ακινητοποίησε όλο τον κόσμο, αλλά η μπάλα πέρασε παράλληλα σχεδόν με το τέρμα. Και πήγαμε στα αποδυτήρια με το 0-1, αλλά δυστυχώς λίγο πριν το ημίχρονο χάσαμε και τον Τζότα, ο οποίος μετά φάνηκε που δεν μπορούσε να περπατήσει και βγήκε με φορείο, και αυτό ήταν το ανησυχητικό. Βέβαια τον είδαν να περπατάει μετά, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό κομμάτι. Υπάρχει ένα σχετικό άρθρο θέμα στο liverpool.gr, το οποίο το επιμελήθηκε ο Παναγιώτης ο Ρουμελιώτης, και το οποίο λέει από έναν λογαριασμό στο Twitter, ο οποίος παρακολουθεί τραυματισμούς από φωτογραφίες και κάνει εκτιμήσεις και πέφτει μέσα ο τύπος. Πέφτει μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, αυτός ο ίδιος είπε και για τον Κέρτης, και επίσης για τον Τζότα ανέφερε, το οποίο παίζει μέσα στο σενάριο, αν υπό προϋποθέσεις, αν είναι ο πίστιος χιαστός, που είναι μερική ρήξη, σε 15 μέρες μπορεί να είναι έτοιμος. Αν είναι κάτι άλλο, το οποίο αναφέρει ο Παναγιώτης, μη σας βάλω στη διαδικασία, στα πόλα εγώ από χέρι, μπορεί να πάει και 2 μήνες επίσης. Θα δούμε, θα περιμένουμε τις εξετάσεις και θα είμαστε λίγο απομονετικοί με αυτό. Στη θέση του Τζότα μπήκε ο Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος αμέσως έδειξε ότι είναι φρέσκος, ορεξάτος, έχει καθαρίσει το μυαλό του. Αυτό που παρατηρήσαμε αμέσως και το επεσήμανα στη συνάντηση της Λέσχης ήταν ότι όλοι οι προπονητές όταν βλέπουν Σαλάχ έχουν δώσει εντολή να περικυκλώνεται ο παίκτης και βλέπουμε ότι τους μαζεύει όπως η ακαθαρσία τις μύγες, όλοι μαζί πάνω του. Τον περικυκλώνουν πάντα 3 ή και 4. Περιμένει ο δεύτερος να έρθει και να κλείσει. Αυτό, αν ο Γερμανός αποφασίσει να ασχοληθεί και οποιοδήποτε προπονητής να δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα, ώστε να πηγαίνει γρήγορα παίχτης κοντά, να σπάει την μπάλα Σαλάχ και να μένουν οι 4 εκεί πέρα σαν χαζί. Εν τέτοια περιπτώσει, ο Σαλάχ στο 55 πρωταγωνίστησε στην ασίστ που έδωσε στο Μακάλιστερ, ο οποίος πέρασε ωραία την μπάλα από τον αμυντικό του, από τον προσωπικό του αντίπαλο, την τσίμπησε στη γωνία του Φλέκεν, 0-2, ένα πολύ ωραίο γκολ, ποιότητα του Αργεντίνου, το οποίο ξέρει τι μπορεί να κάνει ο Αργεντίνος όταν είναι πιο ελεύθερος και όχι ως εξάρι. Είναι εγκληματικό να χαραμίζεις τον Αργεντίνο στο 6, έτσι να το ξαναπούμε. Οι Reds είχαν ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα. Στο 68 ο Χάκπο κάνει μια μπαλιά προς τον Σαλάχ στον κενό χώρο ανάμεσα από 2 αμυντικούς. Αυτός που ήταν πιο κοντά στον Σαλάχ υποτίμησε την απόσταση που είχε ο Αιγύπτιος από την μπάλα, ο οποίος την κυνήγησε και ο προσωπικός του αντίπαλος ναι μεν τον μαρκάρισε και τον έκλεισε, αλλά την ώρα που τον τσάρτζαρε και τον έριχνε κάτω, ο Σαλάχ την τσίπησε την μπάλα
Στην αριστερή γωνία του Φλέκεν 0-3. Άριστο παιχνίδι από τους κόκκινους, οι οποίοι δέχτηκαν ένα γκολ από τον Τόνεϊ στο 75. Θεωρώ ότι εκεί ήταν άτυχος ο Κέλεχερ, ο οποίος έπιασε το πρώτο σουτ, όπως έσωσε και σε άλλες δύο περιπτώσεις γκολ. Καλές αποκρούσεις, ενστικτόδεις αποκρούσεις. Μας έδειξε το πόσο καλός γκολκίπερ είναι και ευτυχώς που επέστρεψε στην καλή του έκδοση, γιατί είχε παίξει κανένα δύο παιχνίδια που ήταν κακός. Στο πρώτο σου θα παίξει τη γωνία, στο δεύτερο φυσικά δεν πρόλαβε. Άπλωσε το χέρι της προς τη σωστή μεριά, αλλά ήταν άτυχος. Τέλος πάντων, το 1-3 ήταν πλασματική εικόνα. Μπήκε ο Χάρβι στη θέση του Μακάλιστερ και ο Γκόμεζ στη θέση του Κόνορ Μπράντλι, που ήταν επίσης εξαιρετικός για άλλη μια φορά. Το 1-4 ήρθε από τον Χάκπο, από ασίστ του Ντίαζ, ο οποίος ο Χάκπο βρέθηκε σε ωραία θέση, απέφυγε και αυτό στο προσωπικό του αντίπαλο, το κλείσιμο που του κάνει, τσακ στη γωνία, 1-4, έδωσε έμφαση σε μία νίκη του Ρέτς που χρειάζονταν πάρα πολύ, για να αμβλύνουν λίγο τις κακές εντυπώσεις που άφηναν οι δύο τραυματισμοί του πρώτου ημιχρόνου. Κερδίσαμε μεν, μας άφησε μια πίκρα όμως αυτή η νίκη. Μας το γλύκανε το αποτέλεσμα της City με την Chelsea, το οποίο μας αφήνει 4 βαθμούς μπροστά από τους πολίτες, 2 από τους κανονιέριδες που κέρδισαν, το οποίο σημαίνει ότι όλοι λένε να πάμε έτσι, λένε μέχρι τελικό με τη City, έτσι όπως το έχουν βαφτίσει το παιχνίδι, και το πήραμε. Δεν πήραμε τίποτα, παιδιά, έχει 13 παιχνίδια ακόμα το πρωτάθλημα. Μην εστιάζετε μόνο σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που κάνουν όλοι, πρέπει να σταματήσετε να το κάνετε. Πρέπει να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια ή να κερδίζεις συνέχεια παιχνίδι με παιχνίδι και να δεις πού θα πάει. Διότι και η Arsenal από πίσω καραδοκεί. Θα μου πεις, η Arsenal έχει 2 μάτς μαζεμένα, Chelsea εντός και City εκτός, το οποίο το Chelsea εντός δεν είναι και σίγουρο θα το κερδίσει. Έτσι, η Chelsea βλέπουμε ότι είναι αδιάφορη ως προς το αποτέλεσμα, με την έννοια ότι εκεί που είναι σε βαθμολογικά προσπαθεί να μαζέψει τον αμάζευτο, αλλά επειδή δεν έχουν πίεση για να διεκδικήσουν κάτι, είναι ικανοί για να κάνουν ζημιές. Θα μπορούσαν χθες να είχαν κερδίσει την City κιόλας. Έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι Man of the Match, το Who Scored τον Diaz. Το BBC λέει τον Σαλάχ, νομίζω. Όχι, λέει τον Harvey Elliott. Συμφωνία, έτσι. Το site, το Twitter της ομάδας έβγαλε τον Σαλάχ. Θα έλεγα ότι ο Σαλάχ θα μπορούσε να είναι όντως ο Man of the Match. Για να δω και το Sky Sports. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Ήταν πολύ, πολύ καλή εμφάνιση, πολύ μεστή εμφάνιση, αποτελεσματική, ομαδική. Ήταν πολύ ωραίος ο Μο, δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Ήταν πολύ απλός και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ το ότι έπαιζε πιο μπροστά ο Μακάλιστερ και έβρισκε πιο εύκολα παίχτη να δώσει την μπάσα. Το ξαναλέω ότι αν αυτό το εκμεταλλευτούν, το να μπορεί να είναι συνέχεια ένας παίχτης κοντά στο Σαλάχ σε μέση απόσταση για να σπάει την μπάλα, θα κινητοποιούνται πάρα πολύ οι άμυνες. Από εκεί και πέρα από τον Σαλάχ, ήταν πολύ καλός ο Μακάλιστερ. Ο Μπράντλε και γενικά όλη η άμυνα πήγε πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε πάλι σε καλή κατάσταση και τον Ρόμπερτσον και χαιρόμαστε. Βέρτζελ, Κονατέ, γενικά δεν υπάρχει ένας υστερήσας. Ο Νούνιες που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, να κλείσω, ένιωσε κάτι και ευτυχώς το πάθημα έγινε μάθημα επιτέλους. Διότι στο παρελθόν Μακάλιστερ, Σομποσλάι και Τρέντ υποτιμήθηκε η κατάστασή τους. Οι δύο συνέχισαν το παιχνίδι και πάθανε ζημιές. Επανήλθαν στο Μποσλάι Τρέντ πάλι ζημιά και έχω την αίσθηση ότι θα είναι καλό να απολυθούν και χωρίς αποζημίωση όλο το ιατρικό επιτελείο και πριν από αυτούς να έχει φύγει με κλωτσιδόν, δηλαδή έτσι, με κλωτσιές, ο Μόργαν. Τον θεωρώ έναν άχρηστο φυσικοθεραπευτή. Είναι απαράδεκτο για την ιστορία του συλλόγου να έχει έναν τέτοιο τύπο που είναι και επικίνδυνος για την υγεία των παιχτών. Αποδεδειγμένα, πολλοί παίχτες έχουν καταφύγει στον δικό μας τον φυσικοθεραπευτή, τον Βαγγέλη τον Κάκια, που τον έχει συστήσει ο Τσιμίκας. Και είναι ατυχία το ότι ο Κάκιας δεν μπορεί να φύγει, δεν ενδιαφέρεται, γιατί έχει χτίσει μια δουλειά στην Ελλάδα και δεν μπορεί να πάει να λάβει τη Λίβερπουλ. Ή ένας έστω επίπεδου Βαγγέλη Κάκια, για να ξέρετε και το όνομα, να πάει να αναλάβει στην ομάδα. Η ομάδα θέλει
ιατρικό team, αν είναι όντως 100% ευθύνη του ιατρικού team, γιατί έχω την αίσθηση ότι το 90% είναι του Morgan, το οποίο είναι, ξαναλέω, άχρηστος, και ότι αν δεν υπήρχε ο Τζέραρντ να του κάνει πλάτες και να τον συστήσει ως ο καλύτερος, δεν θα έχει γυρίσει ποτέ στο σύλλογο. Ο Morgan, να σας πω ότι έφυγε από την Liverpool, πήγε στην Εθνική Αγγλίας. Κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε νύχτα. Εντάξει, θα μου πείτε κακές γλώσσες, αυτό λένε πάντα, ότι για κακό λόγο έχουν να κάνουν. Πήγε στην Arsenal και από εκεί έφυγε νύχτα και επέστρεψε μετά τον COVID, γιατί οι δικοί μας θέλουν να κάνουν περικοπές. Περικοπές, ξέρω εγώ, μην και χάσουμε τα λεφτά, τα εκατομμύρια, και πήραν ποιον, τον Morgan, που τον είχαν διώξει οι ίδιοι. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να πω. Δηλαδή, πραγματικά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Εν διάθετη περιπτώσει, έχουμε Τετάρτη Λούτον. Να πω επίσης κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πολλοί βλέπετε φαντάσματα στο ξύπνιο σας. Όχι καν στον ύπνο, στον ίδιο στο ξύπνιο σας. Το παιχνίδι τη Λούτον ήταν να γίνει Σάββατο. Λόγω Καραμπάο Cup έπρεπε να αναβληθεί, έπρεπε να πάει πιο πίσω, όπως πήγε τη Τσέλσι που ήταν Παρασκευή βράδυ με την Τότεναμ. Αλλά αυτό δεν υπήρχαν ημερομηνίες, γιατί η Τσέλσι και η Τότεναμ δεν παίζουν. Η Τσέλσι δικά δεν παίζει Ευρώπη. Δεν είχε Ευρώπη έτσι κι αλλιώς, οπότε υπάρχουν ημερομηνίες. Η Λίβερπουλ, επειδή είναι στο κύπελο και παίζει 28 με τη Southampton Τετάρτη, μετά παίζει καπάκι Europa League κλπ. Έχουν βάλει πιθανές ημερομηνίες που μπορούν, αλλά το παιχνίδι με τη Λούτον πήγαινε επικίνδυνα προς το τέλος. Για τον ίδιο λόγο, επίσης, είναι να αναβληθεί και το παιχνίδι με την Everton, το πρωτάθλημα, διότι θεωρούν ότι πολύ πιθανό η Λίβερπουλ θα περάσει τη Southampton την επόμενη Τετάρτη στις 28. Θα είναι λοιπόν καλό να ψάχνουμε τους πραγματικούς λόγους που αναβάλλεται ένα παιχνίδι και όχι να λέμε αρλούμπες. Έτσι λοιπόν, αναγκαστικά το παιχνίδι της Λίβερπουλ πήγε από Σάββατο που ήταν στις 5 η ώρα, Τετάρτη βράδυ στις 9:30, το οποίο και θα δούμε πάλι στο Περιστέρι, αλλά γι' αυτό θα σας μιλήσω εγώ τουλάχιστον στην παρουσίαση της Τρίτης για το παιχνίδι της Τετάρτης. Λοιπόν, νίκη έλα με ακριβό τίμημα δυστυχώς. Δυστυχώς. Κάνουμε υπομονή να μάθουμε τα νέα. Παρακολουθήστε το liverpool.gr για να είστε ενήμεροι και μην διαβάζετε άλλα site τα οποία, από ό,τι βλέπετε, σας προσφέρουν, ας πούμε, παχυλούς τίτλους, ξέρω εγώ, και πιασάρικους και αυτά, αλλά είναι clickbait για να τσιμπήσουν το κλικ σας. Ειδικά για Liverpool. Για τις υπόλοιπες ομάδες, διαβάζω ό,τι θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα. Αυτά. Ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μου. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε. Καλή Κυριακή. Περιμένω τα σχόλιά σας. Και τα λέμε Τρίτη σίγουρα για την παρουσίαση του παιχνιδιού της Τετάρτης με τη Λούτον. Καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε. Γεια σας.